Τη Δευτέρα, ο Λιβικός Εθνικός Στρατός, ή αλλιώς LNA, κατάφερε να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του στρατοπέδου Αλμαγκουίρ στο Ουμπάρι, έπειτα από εβδομάδες συγκρούσεων με ένοπλες πολιτοφυλακές του GNA. Ο Αγγέλ Αλσαμπέρ, μέλος του τμήματος στρατιωτικών ΜΜΕ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του LNA κατάφεραν να εκδιώξουν την κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας του GNA. Ο Αλσαμπέρ ενημέρωσε επίσης ότι ο LNA συνέλαβε τρεις τρομοκράτες που εμπλέκονται σε εγκλήματα απαγωγής και εκβιασμού στη Νότια Λιβύη. Λόγω της στρατηγικής θέσης στρατοπέδου σε κοντινή απόσταση από τα νότια κοιτάσματα πετρελαίου, το Αλμαγκουίρ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο ελέγχου για τα πετρέλαια της Λιβύης. Σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους, ο Αλσαμπέρ επεσήμανε ότι ο LNA έδωσε στις πολιτοφυλακές προθεσμία για να αποσυρθούν, αλλά αρνήθηκαν. Πρόσθεσε ακόμα ότι μόλις οι δυνάμεις του LNA ολοκλήρωσαν τον έλεγχο στο στρατόπεδο, η πολεμική αεροπορία του Χάφταρ επιθεώρησε τις περιοχές Ουμπάρι και Μουρζούκ για να βεβαιωθεί ότι ήταν πλήρως ασφαλής. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο mshd.gr.